Κοιτάξτε, η τιμή ακόμη είναι νωρίς. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα και ειδικότερα στην εξαγωγή, την οποία εμείς σαν Λαγκωνία θα δραστηριοποιηθούμε αρκετά. Mm-hmm. Οι συζητήσεις που έχουμε κάνει και είμαστε κοντά πλέον σε πολύ καλές συμφωνίες μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε και ευκαιρίας δοθείς από τον σταθμό σας να πω ότι και οι συνεταίροι του Λαγκωνία αλλά και αυτοί που δεν είναι συνεταίροι και ενδιαφέρονται να εξάγουν τα πορτοκάλια τους μέσω του Λαγκωνία, ότι εμείς είμαστε διαθέσιμοι και μπορούμε να το κάνουμε αυτό και πιστεύω ότι και το τίμημα θα είναι αρκετά καλό εν συγκρίση με τη χυμοποίηση και εν συγκρίση με τις τιμές που ήδη κυκλοφορούν και οι οποίες δεν μας αφήνουν να είμαστε ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο για αυτές τις συμφωνίες με το εξωτερικό? Κοιτάξτε, έχουμε κάποιες συμφωνίες, αλλά επειδή αργεί ακόμη η έναρξη της περίοδου, γιατί εμείς δεν δουλεύουμε με φούρνους όπως άλλοι εξαγωγικοί έτσι, προορισμοί, θα πάμε στην κανονική ορίμανση, την οποία μιλάμε για ναυαλίνα μετά τις 15, ίσως και 20 Νοεμβρίου, που θα έχει τη φυσιολογική ορίμανση, και φυσικά και για τον Άβελ, τουλάχιστον από 1η Δεκεμβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, οι τιμές αυτές διαμορφώνονται μέρα με την ημέρα, είναι σχεδόν χρηματιστηριακές, θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω. Και δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Πάντως, πολύ έγκαιρα, εμείς θα ανακοινώσουμε τις τιμές που θα αρχίσουμε να παίρνουμε. Ένα μπορώ να πω, ότι υπάρχουν εξαγωγές, υπάρχει μια κινητικότητα. Το εργοστάσιο Λαγκωνία πλέον θα κινηθεί ενεργά. Και πιστεύω ότι οι τιμές που θα δώσουμε θα είναι όχι μόνο ανταγωνιστικές, ίσως και καλύτερες από τις τιμές που ήδη θα κυκλοφορήσουν. Δεδομένου ότι το Λαγκωνία παρέχει μια εγγύηση ως προς την εξαγωγική δραστηριότητα και μιλάω σε όλους τους τομείς, από την κοπή, τη φόρτωση, τη ζύγιση και τη συσκευασία, η οποία νομίζω μας έχει καταστήσει όλα αυτά τα χρόνια φερέγγιους 100% και στην πληρωμή, η οποία θα είναι σχετικά άμεση. Και οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει και ο χυμός, ο οποίος στην περίπτωση που κάποια προϊόντα στον έχουν προορισμό τον χυμό, και αυτά θα τα μεταποιήσουμε. Πάντως, με λίγα λόγια, αναμένεται μια πολύ καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες και εμείς αισιοδοξούμε ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά στον τομέα των εξαγών. Ωραία. Σε επίπεδο παραγωγής, τι βλέπετε φέτος, ο καιρός βοήθησε? Ο καιρός δεν βοήθησε το περσινό χειμώνα, λόγω του ότι η πορτοκαλιά είναι ένα, δεν το έλεγα περίεργο, αλλά είναι λίγο ιδιόρθυμο στο δέσμο του καρπού. Δεν έχει βοηθήσει απόλυτα, γιατί δεν είχαμε μεν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά είχαμε πολλές βροχοπτώσεις και πάρα πολλές υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, που εμπόδισαν λίγο στο δέσμο. Πλην όμως αυτό που έχει, το οποίο είναι λίγο καλύτερα από πέρσι η δική μας εκτίμηση, είναι ότι είναι καλό ποιοτικά και μπορεί να δουλευτεί για εξαγωγικό προορισμό. Το πρόβλημα είναι βέβαια η εγκατάλειψη που υπάρχει λόγω των χαμηλών τιμών που κυκλοφορούσαν τα προηγούμενα χρόνια και λόγω του ότι και η χυμοποίηση δεν είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή για να πεις ότι μπορούσε να καλλιεργήσει ένας παραγωγός. Το πρόβλημα μας είναι η εγκατάλειψη που υπάρχει σε ορισμένα κτήματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε από και τα μέλη μας, όπως προείπα, αλλά και τα αποταμή μέλη μας, να απορροφήσουμε κάποιες ποσότητες, προσδοκούμε να είναι σημαντικές, δεδομένου ότι έχουμε και την κοινωνική απόσυρση, μια σημαντική ποσότητα και για εκεί. Νομίζω ότι οι προοπτικές είναι να μην συγκρατημένα να αισιοδοξώ, να πω ότι θα είναι πάρα πολύ καλύτερες από πέρσι. Το μόνο που θα έχω να συνιστήσω στους παραγωγούς, είτε είναι συνεταιροί είτε όχι, να μην βιαστούν, να μην τους πιάνει πανικός, γιατί συνήθως αυτόν τον καιρό τους πιάνει ένας πανικός να ξεφορτωθούν τα προϊόντα τους και στην προσπάθειά τους αυτή
τα σκοτώνουν εντός παραθέσεως στην κυριολεξία με πολύ χαμηλές τιμές. Mm-hmm. Εμείς δεν πρόκειται να βγούμε σε τιμές τέτοιες που να κατακριμίζουν την αξιοπρέπεια του προϊόντος. Θα βγούμε με τιμές οι οποίες θα είναι, πιστεύω, αξιοπρεπείς για τα δεδομένα που βιώνουμε σήμερα. Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα και ένα σχόλιο δικό σας για όλες τις αλλαγές που φαίνεται να έρχονται στο συνεταιριστικό κόσμο και γενικότερα πώς βλέπετε την αγροτική πολιτική. Τσουλάνε τα πράγματα, να το πούμε απλά και λαϊκά. Κοιτάξτε, η αγροτική πολιτική, το έχουμε πει κατά επανάληψη, είναι η πολιτική εκείνη που στην κυριολεξία καταρακώνει τον αγρότη, καταρακώνει την παραγωγή, καταρακώνει την αξιοπρέπεια, καταρακώνει τα πάντα, την επιχείρηση, όλα. Η υπερφορολόγηση των αγροτών παραμένει, το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα, mm-hmm. μαζί με τις ασφαλιστικές φορές. Είναι τέτοιο το τίμημα που καλούνται από 1η του 2017 να πληρώσουν οι αγρότες, οι οποίοι η υπάρχουσα ήδη εγκατάλειψη θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Εδώ το κράτος κάνει ταπεινά, το λέω, ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αντί να δώσει κίνητρα να αρχίσουν να παράγουν η χώρα τα διάφορα προϊόντα, δίνει κίνητρα να απαξιωθούν τα προϊόντα. Mm. Και επιμένει στην υπερφορολόγηση. Εγώ λυπάμαι που το λέω, οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά έχω μια μακράν εμπειρία στα δρόμενα του συνεταιριστικού χώρου και νομίζω ότι αυτό μου δίνει το δικαίωμα να το πω. Mm-hmm. Ότι είναι τελείως λάθος ο δρόμος. Ο δρόμος των διαδικασιών εκτός των οικονομικών και των λειτουργικών έτσι, προβλημάτων που δημιουργούν το εργόσιμο και γενικά η όλη αυτή η διαδικασία είναι εις βάρος των προϊόντων, των αγροτικών προϊόντων και δεν μπορώ να καταλάβω τελικά σε τι αποσκοπούν. Θέλω να πιστεύω ότι το μόνο κίνητρό τους ήταν να εξευρετούν χρήματα τα οποία είναι στη λάθος γραμμή, τα χρήματα που εισρέουν στον κράτος θα είναι πολύ, πολύ λιγότερα και όσο επιδεινώνεται η παραγωγή θα είναι ακόμη λιγότερα, ενώ με μια μικρότερη φορολόγηση θα είναι το κίνητρο στον παραγωγό να παράγει, γιατί αυτό είναι το μυστικό για να ξεκινήσει και η οικονομία, αν θέλετε, όλοι οι παραγωγικοί φορείς και όχι μόνο οι αγρότες, πρέπει να αρχίσουν να παράγουν σε αυτό το κράτος mm-hmm. και φυσικά μέσω της αύξησης παραγωγής θα έλθουν και τα αναμενόμενα έσοδα από τη φορολογία. Mm-hmm. Με υπερφορολόγηση σκοτώνουμε την παραγωγή, σκοτώνουμε την ανάπτυξη και δεν δημιουργούμε συνθήκες βιώσιμες. Mm-hmm. Και δυστυχώς γιατί υπάρχει στην κοινωνία αυτό το κλίμα ότι βάζουμε κόκκινες γραμμές σε μισθούς και συντάξεις και πάμε από την υπερφορολόγηση να σώσουμε το κράτος. Δυστυχώς, και θα το δείτε πολύ σύντομα αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική, ούτε οι μισθοί και οι συντάξεις θα σωθούν και το κράτος θα είναι πεθαμένο. Mm-hmm. Νομίζω είναι σε λάθος τελείως γραμμή. Εμείς τα έχουμε πει κατ' επανάληψη και δεν τα λέμε μόνο στην κυβέρνηση, τα λέμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα, που ούτε χθες ήταν η κυβέρνηση και εκείνοι δεν μας ακούγανε ακριβώς. Το λέμε και σήμερα να μας επισκέπτονται. Μάλιστα νομίζω ότι και εκείνοι συνεχίζουν ακόμη να μην τα πιάνουν τα θέματα όπως θα έπρεπε. Mm-hmm. Αντί να κάνουν σημαία την παραγωγή της χώρας, κάνουν σημαία άλλα θέματα που ίσως να είναι πιασάρικα, όπως το λέμε στην καθομιλουμένη, στα κανάλια. Μας ενδιαφέρει σαν Έλληνες πολίτες και οι αδειοδοτήσεις στα κανάλια, αλλά το μέγιστο που μας ενδιαφέρει είναι η οικονομία αυτής της χώρας. Έχει παραγίνει το κακό πια με τα κανάλια, εντάξει. Έχει παραγίνει το κακό, λες και θα λυθούν τα προβλήματα μέσω των αδειών. Mm-hmm. Χωρίς να θέλω να επισέλθω στην πολιτική και να μιλήσω για αυτά, αυτά είναι αλλών. Αλλά όμως νομίζω ότι αντί το θέμα να ανεβεί και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση στο πώς η χώρα θα ξεκινήσει να παράγει και μέσω αυτού με μια αξιοπρεπή φορολόγηση το κράτος και να εισπράττει και ο παραγωγός, στην προκειμένη περίπτωση ο αγρότης, αλλά και ο ελεύθερος επαγγελματίας για την ίδια κατάσταση είναι, να μπορέσει να ξεκινήσει να κινηθεί και να ζήσει. Δυστυχώς είμαστε σε λάθος γραμμή. Mm-hmm. Εύχομαι πολύ σύντομα να αλλάξει αυτή η τακτική και αυτές οι απόψεις αυτών των τεχνοκρατών που τις περνάνε και επηρεάζουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Mm-hmm. Άλλωστε, φωτεινό παράδειγμα είναι ότι μεγάλες επιχειρήσεις, ακούσαμε χθες, ότι η Pepsi Cola
φεύγει από την Ελλάδα. Mm-hmm. Κλείνει τα εργοστασιά της στο σχηματάρι. Mm-hmm. Γιατί λόγω της περιφορολόγησης πάνε σε γειτονικές χώρες. Mm-hmm. Από ό,τι κατάλαβα πάει η Ρουμανία. Mm-hmm. Εντάξει, είναι φορολογική παράδειση πια όλες αυτές τις χώρες. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι φορολογική παράδειση, γιατί δεν είναι πλούσιες χώρες αυτές που πάνε. Mm-hmm. Απλώς είμαστε φορολογική κόλαση Ελλάδα. Mm-hmm. Σωστό, σωστό. Κύριε Παπαδάκος... Δεν επιλέγουν κάποια άλλη χώρα για τα προνόμια της. Mm-hmm. Επιλέγουν τη χώρα μας, την κάνουν παράδειγμα προς αποφυγή. Mm-hmm. Όταν φεύγουν εταιρείες, όπως την προηγούμενη που ακούσαμε στην τηλεόραση. Mm-hmm. Λοιπόν, και φεύγουν και χάνονται θέσεις εργασίας. Χάνονται παραγωγικές διαδικασίες, χάνονται συγκροτήματα και επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μεγάλες και κερδοφόρες, τότε τι να περιμένουμε δηλαδή. Mm-hmm. Δηλαδή στο τέλος το μόνο που θα κάνουμε είναι, και συγχωρέστε μου που το λέω, ότι η μόνη ενέργεια που θα μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το σταυρό μας, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ, και να τονίσω για τελευταία φορά στη σημερινή μας συζήτηση ότι πρέπει η παραγωγή εδώ της περιφερειάς μας, γιατί τώρα εδώ είναι η ζωή του πορτοκαλιού, να μην βιαστούν, να μην ξεπουλήσουν σε μικρές τιμές. Το προϊόν δεν είναι πάρα πολύ, είναι προϊόν το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε, υπάρχουν αγορές, και στον κάτω-κάτω με αυτή μας την κίνηση και την παρέμβαση δεν αποσκοπούμε εμείς το κέρδος, αποσκοπούμε στην αξιοπρέπεια των παραγωγών, σε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, και αποσκοπούμε στη διατήρηση των τιμών. Δεν είναι δυνατόν να κόβονται αυτή τη στιγμή πορτοκάλια, ναυαγίνες για φούρνους, το οποίο γνωρίζουν οι παραγωγοί. Ένα προϊόν που οδηγείται στο φούρνο έχει 50% τουλάχιστον εύγαλμα, το οποίο έχει το 50% του βάρους του, και να κατευθύνονται στις εξαγωγές με τιμές γύρω στα 15 λεπτά, τα οποία δεν είναι 15, αν αφαιρέσεις το 50% των εύγαλμάτων, πέφτει πολύ κάτω από το 10. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη, δεν βλέπω τον λόγο από την 1η Νοεμβρίου να μας πιάνει αυτός ο πανικός. Εμείς σαν Λακωνία, το τονίζω, είμαστε διατεθειμένοι και κάνουμε όλες εκείνες κινήσεις, υδρώνουμε κάθε μέρα προκειμένου ο παραγωγός να έχει ένα αξιοπρεπές τίμημα. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να το πούμε, όχι γιατί είναι μυστικό, αλλά γιατί έχουμε μια διαφορά ημερών 15 με 20 μέρες που θα βγει το φυσιολογικό προϊόν χωρίς φούρνο στην επιφάνεια. Ναι, ναι, ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες θα είναι τότε διαμορφωμένες. Εκείνο που εγγυώμαι και κλείνω, και συγγνώμη γιατί σας καταχράζουμε τον πολύτιμο χρόνο σας, είναι ότι το Λακωνία θα βγει με εκείνες τις τιμές οι οποίες θα είναι, πιστεύω, οι καλύτερες της αγοράς, και με αξιοπρέπεια και σε όλα τα επίπεδα κοπής, συγκομιδής, ζύγησης και παράδοσης του πορτοκαλιού. Μάλιστα.